Γεια σας. Σήμερα παρέλαβα ένα καινούριο δέμα. Κάνουμε ένα unboxing από το νέο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσω για περισσότερες και πιο εντυπωσιακές λήψεις για τα βίντεο. Πάμε να δούμε. Ίσως κάποιοι το περιμένατε κιόλας, είναι όντως ένα drone, είναι το DJI R2S και έχω πάρει και το RC το χειριστήριο, το οποίο νομίζω θα με βολέψει πιο πολύ πάνω στη μηχανή, για να μην χρειάζεται να χρησιμοποιώ και το κινητό, είναι πιο compact, πιο μαζεμένο, πιο βολικό πιστεύω. Και έχω πάρει και μία μνήμη για το drone, πάμε να το ξετυλίξουμε. Βέβαια, επέλεξα το Fly More Combo, το οποίο έχει 3 μπαταρίες σύνολο και έχει και επιπλέον αξεσουάρ, νομίζω είναι πιο ολοκληρωμένη λύση. Και φαίνεται ότι περιέχει το Fly More Combo, είναι η τσάντα μεταφοράς, το drone, το χειριστήριο, φορτιστής για 3 μπαταρίες και εδώ πέρα έχει τους έλικες, ένα κουτί με ND filters, τα καλώδια για το χειριστήριο και ένα επιπλέον καλώδιο USB και για το χειριστήριο τα knobs αυτά. Επιπλέον τώρα είναι και οι μπαταρίες, το καλώδιο του φορτιστή και η δεύτερη μπαταρία. Όπως βλέπετε είναι refurbished, δηλαδή ανακατασκευή, το έχει σε πιο καλή τιμή και γι' αυτό το επέλεξα. Οπότε αυτό είναι όλο το kit που πήρα, τώρα μένει να τα βάλω να φορτίσουν και να ξεκινήσω να τα ενεργοποιήσω, να περάσω την εφαρμογή, να συγχρονίσω, να κάνω σύνδεση του drone με το άλλο το χειριστήριο και να πάμε για μια δοκιμαστική πτήση. Λοιπόν, είμαι έτοιμος για την πρώτη απογείωση. Take off. Ωραία, μέχρι εδώ καλά. Πάμε άλλη μία. Πιο πολύ τα βίντεο.
Πάω να δοκιμάσω πάλι το drone λίγο. Να δοκιμάσω και λίγο τη λειτουργία tracking, να δω πόσο εύκολη είναι και αν θα τα καταφέρω. Ήθελα να δοκιμάσω το tracking, αλλά είχε λίγο αέρα εδώ πάνω και φοβήθηκα. Δεν το ξέρω και τόσο καλά το πώς αντιδράει το drone και το κατέβασα κατευθείαν, ούτε καν ξεκίνησα να κάνω tracking. Κατάφερα να το δοκιμάσω πιο κάτω που δεν είχε αέρα. Θα δοκιμάσουμε και μία προς τα πίσω. Μάλλον με μπέρδεψε με το άλλο το παπί. Δοκίμασα λίγο το tracking. Εντάξει, λίγο περίεργο μέχρι να εντοπίσει το αντικείμενο που θέλεις να κάνεις tracking, δηλαδή εμένα και τη μηχανή. Θέλει λίγο να ρυθμίσω το ύψος και όλα αυτά, γιατί το έχω βάλει χαμηλά γιατί το φοβάμαι. Οπότε κάντε μία εγγραφή για να βλέπετε λήψεις και από το drone.